Να είμαστε λοιπόν πάλι εδώ μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που είχαμε. Έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Τελικά, μέχρι τώρα, δεν ξέρουμε τι μπορεί να προκύψει στην πορεία, τα ίχνη τους εντοπίζονται όλων και των αδελφών και των παιδιών εντοπίζονται στο κέντρο της Αθήνας. Ήδη έχει φύγει ο ρεπόρτερ μας Βασίλης Ζέρβας που βρίσκεται στο Σύνταγμα για να καλύψει την περιοχή της Ομόνοιας και να ελέγξει στο υπόγειο εάν πραγματικά κοιμάται εκεί ο Θοδωρής, το ένα από τα δύο παιδιά της Κατερίνας. Είναι λοιπόν ο Βασίλης καθοδόν, θα έχουμε και μια επαφή μαζί του. Έχουμε όμως πολλά τηλεφωνήματα, αγαπητοί τηλεθεατές, πάρα πολλά. Να ακούσουμε άλλο ένα τηλεφώνημα. Ναι, ορίστε. Καλησπέρα σας, κυρία Νικολούλη. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα είχα κατέβει για κάτι ψώνια και κατά τις 12 η ώρα, περνώντας τις Οφοκλέους, συνάντησα την κοπέλα την Αθηνά που είναι τώρα στην οθόνη μας. Ναι, την με Αθηνά. Το μωράκι. Ναι. Μάλιστα πέρασα δίπλα της και μου έκανε εντύπωση το μωράκι γιατί ήταν πολύ όμορφο. Ναι. Και περνώντας, σηκώνει τα μάτια της η κοπέλα, ακριβώς η ίδια που βλέπω, φόραγε και ένα μαντίλι στο κεφάλι και ήταν πάρα πολύ αδύνατη. Και περνώντας εγώ, ας πούμε, δεν μπορούσα και να... και κράταγε ένα χαρτί στα χέρια της, ζητώντας βοήθεια. Και έγραφε το χαρτί, σας παρακαλώ είμαι φτωχιά, βοηθήστε με. Μάλιστα. 12 η ώρα στις Σοφοκλέους περνώντας. Η αλήθεια είναι πως είναι και ο αδερφός εδώ, Αντώνης. Αντώνη, δεν μπορεί εύκολα να μιλήσει. Έχει ένα πρόβλημα στην ομιλία. Δεν μίλησε τίποτα. Απλώς όπως πέρασα εγώ, σήκωσε τα μάτια της και κοίταξε. Αλλά ήμουν τόσο φορτωμένη που δεν μπορούσα να την βοηθήσω καθόλου. Να όχι, είπατε για το σημείωμα που λέει βοηθήστε με, γιατί δεν μπορεί να μιλήσει εύκολα. Α, και γι' αυτό. Ίσως αυτό να είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, ήταν γραμμένο πάνω σε ένα χαρτόνι. Είμαι φτωχιά, βοηθήστε με, έλεγε. Δεν το έλεγε η κοπέλα. Μάλιστα. Ξέρετε κάτι, ότι το τηλεφώνημά σας είναι συγκεκριμένο, γιατί και κάποιες άλλες πληροφορίες που έχουμε λένε ότι έχει ένα χαρτόνι πάνω της που λέει βοηθήστε με. Ναι. Σας λέω σήμερα και μάλιστα επειδή κάθε εβδομάδα κοιτάμε την εκπομπή σας. Και πάλι συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Λέω στον σύζυγό μου, λέω αυτή την κοπέλα, λέω σήμερα την είδα που είχα κατέβει, λέω κάτω. Μάλιστα. Και σας πήρα τηλέφωνο. Ναι. Τώρα, αν κατέβω αύριο πάλι και την δω πάλι στο σημείο αυτό. Ναι, αν δεν έχουμε κάνει κάτι στο μεταξύ, μέχρι τα μεσάνυχτα, αν δεν έχουμε φτάσει κοντά της, σίγουρα. Μάλιστα. Και η ρεπόρτερ και εσείς που την έχετε δει. Και το παιδάκι το είχε σε ένα καροτσάκι. Σε καροτσάκι, λοιπόν. Ναι, εκείνη καθόταν κάτω και το παιδάκι το είχε στο καροτσάκι και το είχε το προσωπάκι του προς το πρόσωπο το δικό της. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση μεγάλη γιατί ήταν πολύ όμορφο το παιδάκι. Ναι. Και περνώντας μου κάνει, σηκώνει έτσι τα μάτια της εκείνη, αλλά έτσι χάλια η κοπέλα ήταν. Πολύ χάλια. Αδύνατη πολύ. Ναι. Εντάξει, κύριε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας νύχτα. Πολύ. Να είστε καλά. Ναι, για... Είδατε το τηλεφώνημα. Ναι. Α, είστε στην αναμονή. Άκουσα και άλλη μια κυρία. Ναι. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας, κυρία Νικολούλη. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να πω για την κυρία με το μωρό. Για την Αθηνά. Ναι. Η κυρία Αθηνά, 11 η ώρα, ήταν στην πρώτη στάση της σταδίου. Ναι. Δίπλα στην Ομόνοια. Ναι. Δίπλα από τη στάση που κάνει το λεωφορείο 057 ή το Προύσης. Ναι. Καθόταν κάτω, δίπλα σε ένα σκαλάκι στο κατάστημα, γιατί αργούσε το λεωφορείο για να έρθει που θα ήθελα να το πάρω. Ναι. Και έριξα μια ματιά γύρω μου και βλέπω την κυρία αυτή, καθόταν κάτω στο σκαλί, με το μωρό στην αγκαλιά της, κοιμόταν το μωρό, διπλωμένο με ένα σεντόνι, δεν ήταν χοντρό το σεντόνι, ή κουβερτούλα πρέπει να ήταν, λεπτούλα ή σεντόνι. Ναι. Και το μωρό κοιμότανε, δεν κρατούσε χαρτί, είχε μάλλον το χέρι απλωμένο. Ναι. Και μάλιστα έριξα τη ματιά μου στο μωρό και ήταν τόσο χαριτωμένο και κόκκινα τα μαγουλάκια του και λέω, κοίταξε, λέω, αν και στο δρόμο το παιδί μεγαλώνει, πόσο γερό φαίνεται. Μάλιστα. Και τα παιδάκια, λέω, που μεγαλώνουν στα σπίτια με όλα τους τα καλά, δεν είναι τόσο γερά. Πάντως και εσείς, λοιπόν, τη βλέπετε σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή. Στο κέντρο δηλαδή της Αθήνας. Ναι, στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν σήμερα 11 η ώρα η κυρία αυτή. Το έχω σημειώσει, και τη δική σας την πληροφορία. Σας ευχαριστώ που πήρατε. Μάλιστα, να είστε καλά και συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να συντομεύουμε την κουβέντα, γιατί δεν προλαβαίνουμε τους τηλεθεατές απόψε που θέλουν να μας μιλήσουν και για τις δύο της μητέρας και για τα παιδιά που τις έχουν δει. Και εντοπίζονται λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας. Να ακούσουμε και ένα άλλο τηλεφώνημα, παρακαλώ. Ναι. Ορίστε, σας ακούω. Με μένα μιλάτε. Ναι. Ναι, κύριε Νικολούδη. Ναι. Τώρα περίπου 15 μέρες περίπου. Ναι. Το παιδί αυτό, ο μικρός, ο,
Ο Θοδωρής. Ναι. Βρίσκεται στην οδός Φραζή, το Νέο Κόσμο, και πουλάει ξυστά. Ναι. Και συγκεκριμένα. Είναι ένα καφενείο στην οδός Φραζή και Βρεσθένης. Ναι. Απέναντι είναι ένα ψιλικατζίδικο. Ναι. Και πηγαίνει και παίρνει ξυστά και τα φέρει στο καφενείο και τα πουλάει και ξαναπηγαίνει. Λίγα, 5-10. Ναι. Τα πουλάει και ξαναπηγαίνει πάλι στο ψιλικατζίδικο και παίρνει τα ξυστά και τα ξαναφέρνει. Συγκεκριμένα του έχω δώσει εγώ ξυστά και, και μου τα έχει ξαϊρώσει και μου έχει φέρει άλλα ξυστά. Εσείς έχετε πρακτορείο, έχετε? Αυτό, έχετε πρακτορείο? Όχι, εγώ είμαι κάτοικος στην περιοχή. Α, λέτε ότι του δώσατε, ναι. Ναι, για του έδωσα, πούμε, και σας έφερε. Δεν έχει λεφτά να τα ξαϊρώσει. Πάει από το απέναντι στο ψιλικατζίδικο, τα ξαγυρώνει και έρχεται και δίνει τα λεχρήματα ή ξυστά. Σας έχει μιλήσει καθόλου? Και αυτό, ναι. Κάθε βράδυ, σήμερα δεν το είδα, προχθές και αντιπροχθές, ναι. 9.30 ώρα το βράδυ, 10 παρα 25, κάθεται στην αρχές Φραζή, ναι. Είναι μια μάντρα, ναι. Είναι το τελωνείο εκεί πέρα και είναι μια μάντρα και κάθεται εκεί. Και περνάμε με ένα συνάδελφο που μιλάμε και του μιλάμε και κάθε βράδυ. Πώς πήγε σήμερα, καλά, μας λέει καλά. Προχθές το βράδυ ήταν πάντως στενοχωρεμένο, καθόταν ας πούμε και δεν μας μίλησε. Να σας πω, εσείς μένετε, μ' ακούτε λίγο? Ναι. Εσείς μένετε εκεί κοντά? Ναι, εκεί κοντά μένω. Μπορείτε μήπως μέχρι που να έρθει και κάποιος ρεπόρτερ, μπορείτε να βγείτε λίγο να ελέγξετε να δείτε αν είναι εκεί τώρα? Σήμερα, σας λέω, σήμερα δεν ήταν. Α, περάσατε και τον σήμερα. Ναι. Δηλαδή 9.30 ώρα πέρασε και δεν το εμπειρήκαμε. Ναι, μήπως λέω πήγε πιο αργότερα γι' αυτό. Καλά. Πάντως εχθές το βράδυ ήταν στενοχωρεμένο, δεν μας ναι, μίλησε. Το άκουσα που μας το... Ο άλλος συνάδελφος του μίλησε και δεν μας είπε τίποτα. Πάντως αν πάτε στην οδός Φραζή. Ναι. Και Βρεσθένη στη γωνία είναι ένα καφενείο. Ναι, κατάλαβα, τα έχω σημειώσει όλα αυτά. Ναι, ναι. Και απέναντι είναι ένα ψιλικατζίδικο. Ναι. Αυτό ο ψιλικατζίδης θα ξέρει οπωσδήποτε. Μάλιστα. Εντάξει κύριε, ευχαριστώ πολύ και εσάς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και εσάς. Αντώνη, όπως βλέπεις, οι πληροφορίες που έχουμε μιλούν για Αθήνα. Βέβαια είναι σε ετοιμότητα και η ομάδα μας στη Θεσσαλονίκη και οι ρεπόρτερ στη Θεσσαλονίκη και αυτό γιατί στο παρελθόν είχαν εντοπίσει εκεί την Κατερίνα να κοιμάται σε μια άθλια παράγκα και τότε όμως δεν έκανε κανείς τίποτα για αυτούς. Γι' αυτό έχουμε και σε ετοιμότητα την ομάδα. Αλλά μέχρι τώρα βλέπω ότι όλα τα τηλεφωνήματα, γιατί είναι πάρα πολλά και δεν προλαβαίνουμε να τα βγάλουμε όλα στον αέρα, μας οδηγούν εκεί. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Πριν φύγεις από τη Σπάρτη για εδώ, τα παιδάκια τι σου είπαν? Γιατί η Κατερίνα σας έχει αφήσει 3. Από τα 8 παιδιά της εκεί στο σπίτι και τα μεγαλώνετε με τη μητέρα σου. Ναι, 3 είναι. Τα 3 κορίτσια. Ναι, τι σας είπε? Το ένα από αυτά, η Αντωνία που είναι πιο μεγάλη, δεν καταλαβαίνει. Η Αντωνία λίγο που μιλάει. Ναι. Μου είπε, λέει, ότι αν τυχόν βρω τη μητέρα της, θα την πάω στο χωριό κάτω. Και έκλειγε. Μάλιστα. Έτσι πάω εγώ, άμα την βρω, θα την φέρω κάτω. Ναι, θα βρω και τα αδέρφια της, θα τα πάω στο χωριό. Δηλαδή τα παιδάκια είναι και αυτά προβληματισμένα και τα άλλα που είναι πίσω, που έχουν μείνει πίσω. Ναι, αφού λείπει η μητέρα τους, κλαίνε. Η μάνα μου δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Θα τους κάνει, μάνα μου. Ξέρεις κάτι, όπως προκύπτει και από το βίντεο, η Αθηνά έχει παντρευτεί με κάποιον από την Ξάνθη, ο οποίος την εκμεταλλεύεται και αν δεν κάνω λάθος, από τις πληροφορίες που είχα, ο εισαγγελέας είχε δώσει εντολή αυτός ο άνθρωπος να μην έρχεται σε επαφή ούτε με την αδερφή σου ούτε με το μωρό. Εσύ πιστεύεις τώρα ότι μπορεί ο ίδιος να την εκμεταλλεύεται εδώ στο κέντρο της Αθήνας, να την έχει βάλει να ζητιανεύει και να την κακοποιεί? Γιατί ξέρω ότι τη χτυπάει πολύ άσχημα και ναι, την κακοποιεί ναι. Και αυτή και εγώ το μωρό. Πιστεύω ότι είναι ο γαμπρός που την έχει βάλει την Αθηνά και ζητιανεύει. Ναι. Γι' αυτό, γιατί είχαν έρθει κάποτε στο χωριό και σου είχα πει, γιατί δεν είχαμε μπλακώσει. Κάποιος αστυνομία κάτω. Ακούγεται τώρα, ακούγεται στο βίντεο αυτά, θα τα ακούσουμε στο βίντεο. Πάντως, εσύ πιστεύεις λοιπόν, θα τα ακούσουμε τώρα στο δεύτερο βίντεο γιατί θα περάσουμε να το δούμε. Εσύ πιστεύεις λοιπόν ότι ναι, πρέπει αυτό να την εκμεταλλεύεται? Ναι, πιστεύω, ναι. Ότι ο κύριος, ο γαμπρός, την έχει βγάζει. Να δούμε, χαρτί. Γιατί υπάρχει και εντολή εισαγγελέα να μην έρχεται αυτός ο άνθρωπος σε επαφή. Οπότε νομίζω ότι αν προκύψει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να απευθυνθούμε και στο τμήμα της Ομόνοιας, στο αστυνομικό, εάν όντως είναι αυτή η γυναίκα που ζητιανεύει εκεί. Και την κακοποιεί ο άντρας και την εκμεταλλεύεται. Αυτό είναι πολύ, όπως βλέπετε, άσχημο γιατί ο εισαγγελέας είχε δώσει εντολή να μην πλησιάσει το παιδί αυτός και τη μητέρα. Ναι, μας είχε δώσει για 6 μήνες να βασίσουμε εμείς το παιδί. Μάλιστα. Μετά από 6 μήνες είχε έρθει κάτι να το πάρει. Είχε πέσει αστυνομία, λέει: αστυνομία δεν το έδωσε, όχι. Του λέει: κύριε, έχουμε το παιδί, ναι. Ήταν στη μάνα μου. Και άρπαξε, λέτε, άρπαξε. Όχι, μετά από 6 μήνες τελείωσε. Ας πούμε, λέει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μπορεί να τον πάρει το παιδί του. Εντάξει, Αντώνη, θα τα ακούσουμε όλα αυτά και στο βίντεο. Και το λέω αυτό γιατί, αν προκύπτει κάτι τέτοιο, σίγουρα θα χρειαστούμε και τη βοήθεια της αστυνομίας και από ό,τι βλέπω το αστυνομικό τμήμα της Ομονίας. Γιατί έχουμε να κάνουμε έναν άνθρωπο που είναι κακοποιός, τους χτυπάει, τους εκμεταλλεύεται άγρια. Θα δούμε εάν όντως είναι αυτός μαζί της που την εκμεταλλεύεται. Γιατί έχουμε κάποιες τέτοιες πληροφορίες, τις οποίες αυτή τη στιγμή τις ελέγχουμε. Να ακούσουμε ένα τηλεφώνημα πριν περάσουμε για λίγο στις κροκές και μετά να δούμε τη δεύτερη ενότητα. Παρακαλώ. Ναι.
Α, είναι φορτωμένο το κέντρο πολύ. Μέχρι που να βγάλουμε και τα άλλα τηλεφωνήματα, να πάμε λίγο στις οικογένειες, εκεί στους χωριανούς που περιμένουν και αυτοί απόψε με αγωνία να δουν τι νέα θα έχουμε και να δούμε στη συνέχεια τη δεύτερη ενότητα. Να είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας. Γρηγόρη, μας ακούς? Ναι, τελικά σας ακούμε από τις χροκές εδώ. Έχουμε πολλά τηλεφωνήματα. Ναι, τα ακούμε και εμείς εδώ και έχει συγκλονιστεί το χωριό. Πολλά τηλεφωνήματα, ναι. Πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Εύχομαι να μας οδηγήσουν αυτά κάπου και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και εμείς και εσείς με τη σειρά σας. Αγγελική, θα πρέπει να πούμε ότι συγκεκριμένα για το τηλεφώνημα που μίλαγε για την Αθηνά, όπου κράταγε το χαρτόνι με ναι. κάποια γράμματα, η μητέρα μου πετάχτηκε και μας είπε ότι αυτά τα κάνει ο άντρας, τη βάζει και τα κάνει αυτά. Μάλιστα, κατάλαβα. Αυτό που λέμε για τον. Ναι. Τον άντρα που του εκμεταλλεύεται και του φέρεται άσχημα. Ναι. Θα δούμε αν όντως προκύψει αυτό, θα ζητήσουμε και τη βοήθεια της αστυνομίας, όπως είπαμε. Έχουμε μαζί μας όμως, Αγγελική, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι. τον πρώην ηλικιάρχη μέχρι πέρυσι, μάλλον ναι. του χωριού εδώ των Κροκιών, ναι. τον κύριο Τάσο Αλικάκο. Μάλιστα. Κύριε Αλικάκο, γνωρίζετε τον Θοδωρή και τον Βασιλεί, έτσι δεν είναι? Ναι, κύριε Λέγκο, τα γνώριζα τα παιδιά. Ήταν στο δημοτικό σχολείο, το οποίο ήταν πλησίον του σχολείου του δικού μας του Λυκείου και τις περισσότερες ώρες ο Θοδωρής τουλάχιστον τις περνούσε μάλλον στο Λύκειο παρά στο σχολείο του. Ήταν λίγο ζωηρός το Λύκειο, να πείτε. Ναι, όχι, έφευγε από το σχολείο και με το διευθυντή του σχολείου εκεί είχαμε συζητήσει. Μου λέει: δεν μπορώ να το κρατήσω, τουλάχιστον κράτησε το εσύ εκεί πέρα. Μην τυχόν βγει έξω και έχουμε κανένα τύχη με κανένα αυτοκίνητο κλπ. Πράγματι το κρατούσαμε εκεί το παιδί. Οι καθηγητές, οι καθηγήτρες κυρίως, πάνω του κερνούσαμε σοκολάτα, ένα σάντουιτς, κάτι και ήταν μόνιμος εκεί επισκέπτης μας. Ήταν ένα όντως έξυπνο παιδί και δεν φαινόταν να είχε τίποτα και κακά μέσα του. Παιδί που νομίζω με λίγη προσοχή μπορεί να αποκατασταθεί πλήρως και να γίνει ένας καλός πολίτης. Αυτό που λέτε, γιατί ήδη το έχουν σταματήσει από το σχολείο του, έτσι δεν είναι, για να ζητιανεύει. Και είναι κρίμα αυτό, ναι. ενώ έχει μέλλον μπροστά του ανοιχτό, γιατί είναι και καλός μαθητής και έξυπνος. Ναι, ήταν το παιδί, ήταν πανέξυπνο. Τουλάχιστον έτσι τον είχαμε χαρακτηρίσει όλοι όσοι τον γνωρίζαμε εκεί πέρα. Ναι. Και σας λέω, είχαμε καθημερινή επαφή και την καθημερινή επίσκεψη του νεαρού. Ναι. Σας μιλάγετε τα προβλήματά του? Όχι, όχι, δεν μιλούσε. Του έλεγα μόνο εγώ πολλές φορές. Γιατί δεν πας σχολείο, καμιά φορά το συμβούλιο, καμιά φορά τον λιγάκι τον ευρίαζα, πήγαινε στο σχολείο. Δεν θέλω να πάω εδώ, καθόταν εκεί στο Λύκειο. Το είχε γίνει μαθητής του Λυκείου, μάλλον. Ήταν από γιατί δεν είχε και την φροντίδα και από το σπίτι και δεν είχε οπωσδήποτε. Όλα αυτά τα προβλήματα που ξέρουμε ότι υπάρχουν. Ναι, ξέρετε, οπωσδήποτε. Τα παιδιά έχουν προβλήματα στην οικογένεια. Η μητέρα οπωσδήποτε ήταν κάπως χαμηλή συνωμοσύνη, εκείνη η οποία αγωνιζόταν και. Αγωνίζεται. Πέρα είναι η γιαγιά τους. Ας πούμε, τι μπορούσε να κάνει και αυτή μέσα σε εκείνο το κόσμο, τον πολύ, ό,τι μπορούσε η γυναίκα, το προσέφερε και πέρα σε αυτά τα παιδιά. Θα έρθουμε πάλι κοντά σας, Γρηγόρη, σε λίγο, γιατί θα πρέπει να περάσουμε, αγαπητοί τηλεθεατές, να δούμε το δεύτερο μέρος της έρευνας που κάναμε εκεί κάτω στη Σπάρτη. Από αυτό το βίντεο προκύπτουν πάρα πολλά. Νομίζω ότι το εστιάζουμε στην Κατερίνα περισσότερο, γιατί φαίνεται ότι πάνω στην απελπισία της πήρε και ένα λάθος δρόμο. Για να επιβιώσει, όλα αυτά νίκουν στο παρελθόν. Μακάρι να μπορέσουμε να τη βοηθήσουμε. Πριν όμως περάσουμε να δούμε αυτή την ενότητα, τη σημαντική ενότητα που μας ανοίγει ένα δρόμο στην έρευνα, να ακούσουμε άλλο ένα τηλεφώνημα. Παρακαλώ. Ναι. Ορίστε, στον αέρα είστε. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ναι. Θερμά συγχαρητήρια. Εγώ θα σας πω και το όνομά μου. Ναι. Λέγομαι Μαρούσης Νικόλαος. Ναι. Και είμαι από τη Σκάλα Λακωνίας. Μάλιστα. Είχα την τύχη να τελειώσω σας Κροκιάς. Το τάξιο γυμνάσιο και εκεί οι κύριοι που κάθονται στο κυρίου Κατσέτου είναι του γιατρού του Κατσέτου το σπίτι και έχω αναμνήσεις γιατί εκεί λέγαμε τα ποίηματα και τα τραγούδια ως μαθητές. Λοιπόν, πήγαμε και εμείς μια παρένθεση εδώ. Πήγαμε και εμείς στο κέντρο αυτή τη στιγμή. Και τις είδαμε πόσο φιλόξενες είναι. Σας συγχαίρω γιατί πραγματικά όμορφα. Και έπρεπε να πείτε και για τους διόσκους να σας πούνε. Ο εκτός από το Βρετάκο, τον οποίο επειδή γράφω και ποίηματα και δημοσιογραφώ τις εφημερίδες της Λαμπανικά Νέα και Σπαρτιάτικα, καταλάβατε. Και γι' αυτό και αεροπόρος ήμουνα. Καταλάβατε. Γι' αυτό σας συγχαίρω. Και σας ξυπνήσαμε λοιπόν να αναμνήσεις. Και για τους διόσκους. Είναι φιλόξενοι πάρα πολύ. Όλοι εκεί, το ζήσαμε, μόνο το ζήσαμε όλοι, όλη η Λακωνία. Το ζήσαμε αυτό λοιπόν, και το μπράβο, ξέρουμε. Το ζήσατε και σας συγχαίρω γιατί ένα λειτουργήμα κάνετε αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, κύριε. Λοιπόν, το Θοδωρή, την Τετάρτη, στις 11 παρατέταρτο, κατεβαίνοντας γιατί μένω στους ζωγράφου, κατεβαίνοντας με τη σύζυγό μου, με τη γυναίκα μου προς την Αθήνα, τον συνάντησα, μπήκε από τον Ευαγγελισμό, τη στάση Ευαγγελισμό, στο 235 λεωφορείο, καταλάβατε, και... που είχε κρατούσε στα χεράκια του χαρτομάντιλα. Σας παρακαλώ κύριες μου, βοηθήστε με, διότι είμαι φτωχό παιδάκι, έχω αδέρφια που πεινάνε, άρρωστη μανούλα κλπ. Εγώ, επειδή ξεκινήσαμε 7 αδέρφια φτωχόπαιδα, αυτοδημιούργητη η Μαρουσέη,
Κατάλαβατε. Ναι. Έτσι θυμήθηκα στιγμές συγκινητικές υλικά. Και αμέσως του έδωσα, το κάλεσα κοντά μου και του έδωσα, ας πούμε, χωρίς να πάρω το γράφημα. Και άλλοι στο λεωφορείο και έτσι μίλησα έτσι και όλοι του δώσανε. Εσείς από την κουβέντα που κάνατε μαζί του. Έκανα μια κουβέντα και του παππού, δεν μου έλεγε από πού είναι. Αλλά τα ματάκια του όμως, επειδή δεν ήταν και καλά ντυμένο, εγώ επειδή είχε μαύρα μάτια, γιατί οι μισοί λάκκουλες έχουν μαύρα μάτια και μαύρα μαλλιά, να έχετε υπόψη σας. Οι περισσότεροι μανιάτες. Λοιπόν, εγώ νόμιζα ότι πιθανό να είναι και τσιγκάνος, κατά τσιγκανά, κατάλαβε. Σας είπε συγκεκριμένα... Προσπάθησα να συζητήσω μαζί του, να σας ολοκληρώσω, να σας κουράζω. Και όχι, απλά πρέπει να προλάβουμε τη ροή της εκπομπής και τα τηλεφωνήματα που περιμένουμε. Και προσπάθησα και κατέβηκε στην Σόλωνο Σέκερη και έφυγε για να πάει, φαίνεται, να πηγαίνει και στα τρόλεϊ. Πάμε τώρα. Ναι. Και δεν θεία, αν βέβαια την Τετάρτη που είχατε, αν ήταν η Τετάρτη η εκπομπή σας, θα το φέρω σπίτι μου. Μάλιστα. Λοιπόν, την θεία, η θεία του, αυτή η άρρωστη με το παιδάκι, τη συναντώ συχνά, βέβαια. Ναι. Γιατί, τη συναντώ συχνά στη Στοά, στους αδελφούς Αναγνωστόπουλοι, που είναι η Στοά Σαρσάκη, που είναι ο εφημεροδοπόλης. Ναι, καμιά φορά παίρνω εφημερίδα. Περνάω από εκεί και παίρνω εφημερίδα. Κατάλαβατε. Τουλάχιστον 3-4 φορές, 5 με το παιδάκι τις έχω δώσει, τις έχω προσφέρει. Και εσείς λοιπόν την Αθηνά την εντοπίζετε εκεί στο κέντρο. Βέβαια, σε αυτό την έχω ξανασυναντήσει και στην Ιπποκράτους, καταλάβατε, στο Άχατζη Χρήστου, πιο πέρα. Μάλιστα, κατάλαβα αυτό, και θα μπράβο, και πηγαίνει και κάτι και κάτω στη γωνία, στην Τράπεζα Πειραιός. Μάλιστα. Θα δούμε τώρα, γιατί έχουμε στείλει και ένα ρεπόρτερ εκεί και επειδή οι πληροφορίες αρχίζουν και γίνονται πιο συγκεκριμένες. Πάντως και πάλι θερμά συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βουτήρατε. Και στους συμπατριώτες μου κάτω. Ναι. Σας ακούν. Και πάει και τελείωσα γυμνάσιο. Σας ακούνε. Το καφενείο είναι του γιατρού και εκεί είδαμε τα... Να είστε καλά. Γιατί ήμουν ο πρώτος μαθητής. Ναι, ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρατε. Σας άκουσαν και οι συμπατριώτες σας. Δεν ξέρω αν πρέπει να περάσουμε σε ένα άλλο τηλεφώνημα ή να δούμε το δεύτερο μέρος της έρευνας που έχουμε κάνει. Ναι. Έχουμε άλλο τηλεφώνημα. Ναι, κυρία Νικολουλή. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ. Επιτελείτε ένα κοινωνικό έργο. Προσπαθούμε. Θέλω να συνεχίσετε. Γιατί πολύ, η κοινωνία μας μεστίζεται πάρα πολύ από αυτά τα φαινόμενα. Ναι. Τηλεφωνώ από το Εγάλιο. Ναι. Σήμερα κατά στις 11 η ώρα πήγα στη Λαϊκή με τον σύζυγό μου. Ναι. Νικολάου Πλαστήρα στην πλατεία του Σταυρωμένου, εκεί πέρα γίνεται η Λαϊκή. Ναι. Και ήταν ο Θοδωρής με μία τσάντα νάιλον. Και είχε μέσα χαρτομάντιλα. Ναι. Και μάλιστα τρεις φορές εμφανίστηκε μπροστά μου και μου είπε «Καλε θεία, πάρε χαρτομάντιλα». Ναι. Και μου έκανε εντύπωση, τα θλιμμένα τα ματάκια του. Ναι. Και αναρωτήθηκα, λέω, αυτό δεν είναι τσιγκανάκι, λέω, πώς και πουλάει τέτοια ώρα χαρτομάντιλα, δεν είναι σχολείο, ξέρω κι εγώ. Ναι. Και τώρα που το είδα στην τηλεόραση, με πήρε και ο σύζυγός μου βέβαια τηλέφωνο από το μαγαζί και μου λέει «Αυτά τα παιδάκια», μου λέει, «αυτό το παιδάκι δεν ήτανε στη Λαϊκή». Και του λέω «Ναι, αυτό ήτανε». Ναι. Ίσως να περιφέρονται σε διάφορα σημεία της Αθήνας. Ναι, αυτό βλέπουμε. Και αυτό έχουμε, ειδικά για τα παιδιά, αυτό προκύπτει από τα τηλεφωνήματα τα πολλά που έχουμε. Γι' αυτό ίσως πρέπει σε λαϊκές ή... σε κάτι τέτοια, ας πούμε, που γίνονται την Κυριακή στο Μοναστηράκι, μήπως εντοπιστούν κάπου. Ναι, ευχαριστώ πολύ και εσάς, κυρία, που πήρατε. Καλή σας νύχτα. Καλή σας νύχτα. Νομίζω πως θα πρέπει να περάσουμε να δούμε το δεύτερο μέρος της έρευνας, που ακούγονται πολλά. Να το δούμε λοιπόν και μετά θα είμαστε και πάλι μαζί. Χατζή, η μητέρα των δύο παιδιών που έχουν εξαφανιστεί, ήρθε σε εσάς και δήλωσε αρχικά την εξαφάνιση του γιού της του 11χρονου, του Θοδωρή.
Ναι. Τι ακριβώς σας είπε τότε? Συγκεκριμένα στις 11 πρώτου και ώρα 3 το μεσημέρι ήρθα στην υπηρεσία μας Χατζή Εκατερίνη, σύζυγος Νικολάου, κάτοικος Κροκιών και δήλωσε εξαφάνιση του ανήλικου γιού τους Χατζή Θεοδόρου ετών 11, η οποία έλαβε χώρα στο σταθμό υπεραστικών λεωφορείων στο Κηφισό Αττικής. Εμείς αυτομάτως προβήκαμε σε αναζητήσεις στην περιφέρειά μας και σε όλη την Ελλάδα για να βρούμε το παιδί αυτό που είχε χαθεί. Μάθατε αν αργότερα βρέθηκε, γιατί η μητέρα υποστήριξε πως βρέθηκε το παιδί της και γι' αυτό το λόγο ξεκίνησε με το άλλο το παιδί στην Αθήνα για να το βρουν. Και τότε χάθηκαν και τρεις. Η μητέρα είπε εδώ πέρα σε κατοίκους περιοχές ότι την ειδοποίησαν από το αστυνομικό τμήμα Ομονίας ότι το παιδί της βρέθηκε. Εμείς επικοινωνήσαμε το αστυνομικό τμήμα Ομονίας και μας διαβεβαίωσαν ότι στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας το παιδί ποτέ δεν βρέθηκε. Επικοινωνήσαμε πάλι με το αστυνομικό τμήμα Κολωνού που είχε γίνει εξαφάνιση, ούτε και είχε βρεθεί το ανήλικο παιδί αυτό. Η κυρία Χατζή έχει καταδικαστεί για διάφορα δικήματα, όπως για παραμέτρηση της υποπτήρας ανηλίκων για τα παιδιά της συγκεκριμένα και τελευταία από ό,τι βλέπω έχει σημαστεί δικογραφία της βάρος της ότι για πεζοδρόμιο σαν ανήκει. Συνήθως λέμε ότι οι αστυνομικοί και ιδιαίτερα σε επαρχιακές πόλεις έχουν μία εικόνα του τι γίνεται στην κάθε οικογένεια, ξέρουν περίπου. Εσείς λοιπόν, εφόσον είδατε αυτή την κατάσταση, κάνατε κάποιες ενέργειες στους αρμόδιους φορείς, σε κάποιες κοινωνικές υπηρεσίες για να έχουν ένα λόγο για τα παιδιά αυτά? Η υπηρεσία μας έκανε έγγραφο στην εισαγγελία κοινωνικών σπάρτης και τον Ιούλιο του 1994 και τον Οκτώβριο του 1994, που ανέφερε συγκεκριμένα ότι τα παιδιά αυτά χρήζουν κάποιας βοηθείας. Και βέβαια το έγγραφο αυτό κοινοποιήθηκε στο Τμήμα Κοινωνικής Προνοίας της Νομαρχίας Λακωνίας. Και δεν απάντησε κανένας? Κανένας από εμάς όχι. Δηλαδή και αυτό το διάστημα των 2 χρόνων τα παιδιά παραμένουν έτσι παιδιά και χάνονται ή ξαναγυρίζουν και αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα προβλήματα με τη μητέρα τους μαζί. Βεβαίως. Η μητέρα τους και τα μητέρα τους συγκεκριμένα πληροφορία μας ότι τα οθεί ίδια στην επαιτία. Ακούσαμε κάπου, κύριε Βασιλική, ότι το μεγάλο είναι ζητιάνευε για να βρει χρήματα. Ναι, ζητιάνευε και ο άλλος, σαν μικρός, ζητιάνευε. Για να φέρουν στη μητέρα τους χρήματα. Ο μικρός ζει. Ο μεγάλος δει φράγκο. Είναι πολύ ζώρικος. Ποιος τα βάζει και ζητιανεύουν όμως? Όλα τους. Εσείς δεν προσπαθήσατε να τους σταματήσετε να μην ζητιανεύουν? Τους το είπα, να μην πάνε. Μην πάνε, τι θα τους κάνω. Η αστυνομία λέει, κοίταξε ρε, προκειμένου να κλέψω, καλή τα ζητήσουνε. Εσείς τώρα φοβόστε, μήπως την βάλει σε κανένα κύκλωμα και ζητιανεύουν σε φανάρια ή κάπου αλλού? Εγώ φοβάμαι και σε κύκλωμα και όλο. Και σε φανάρια και με ναρκωτικά. Και είναι σωστά. Πολύ. Προπάντως είναι και τα παιδιά. Είναι μικρά εδώ τα παιδιά. Έχουν ευθύνη. Αν πάθουν κάτι, είμαι υπεύθυνη εγώ. Εργάζεται κάπου η Κατερίνα, δηλαδή προτιμά κάποιες δουλειές συγκεκριμένες? Όχι, δεν εργάζεται πουθενά. Πού να πάει με τα παιδιά? Άμα βρίσκει καμία δουλειά, να μείνει πιάτα ή σερβιτόρα, καλά γράμματα δεν ξέρει, πιάτα να πλέει κάπου, θα πήγαινε άλλο κάτω, πού να πάει για δουλειά. Που όλο αυτό το διάστημα που υπάρχουν προβλήματα με τα παιδιά τα μικρά, κάποια κοινωνική λειτουργία ή κάποιοι άλλοι δεν ήρθαν να ασχοληθούν, να τα βοηθήσουν? Η πρόνοια εδώ στην περιοχή δεν θα σα έστειλε κάποιο? Η πρόνοια κάθε. Γιατί είναι η πρόνοια που έφυγε τα παιδιά? Κάθε μέρα φεύγει η κοπέλα. Κάθε μέρα ερχόταν και τραπελούσε να κλείσει τα παιδιά μέσα. Ο εισαγγελέας. Όταν ήταν τα κλείσει μέσα πού? Σε ιδρύματα. Εσείς πώς ζείτε τώρα, ποιους πόρους έχετε, σας βοηθάει? Τίποτα δεν έχω. Από την πρόγια, τίποτα δεν έχω. Είμαι καταχρεωμένη. Στο σορπεμπάκι χρωστάω. Στο φαρμακείο χρωστάω. Στο χασάπι χρωστάω. Στο ψωμί χρωστάω. Καταχρεωμένη είμαι. Τηλέφωνα πήρω τα, φώτα πήρω τα. Καταχρεωμένη. Παρακάλεσε το σορπεμπάκι αυτές για να πάρουν να φάρει κάτι τα παιδιά. Εσείς κύριε Βασιλική, πιστεύετε ότι αυτή η φτώχεια, αυτή η στέρηση κάνει την κόρη σας να φεύγει συνέχεια και να ψάχνει μια άλλη ζωή? Ψάχνει μια άλλη ζωή, η φτώχεια, το σπίτι. Δηλαδή έχετε περάσει δύσκολα χρόνια? Έχει περάσει δύσκολα χρόνια, 15 χρόνια έχει πέσει σαν βάσανα. Από 11, από 15, βάλτε όπου παντρεύτηκε. Έχει περάσει πολλά. Και εσείς κουραστείτε δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια? Δεν έχω κουραστεί. Προπάντως τα δύο κάνω για 22. Πολύ ζωή κατά μικρά τα δύο. Και όλα αυτά βλέπω σε έχουν σκληρή, ε. Σε έχουν κάνει. Σκληρή. Για να σταθείς στη ζωή, να τα βγάλεις πέρα. Έχω να σταθώ πέρα, να τα βγάλω πέρα. Αφού με αποποιώσε ο Νίκος μου λέει, λέει εκεί, άντεξε μου λέει να μην πεθάνεις. Τώρα στο τι θα γίνουν αυτά τα παιδιά. Τι να κάνω.
Μανώλη, από ό,τι ξέρω, είσαι ο μόνος που εργάζεται στην οικογένεια. Εγώ δουλεύω στην κοινότητα. Όπως να είναι, και η αδερφή μου δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Και τώρα σας έχει αφήσει και τα τρία παιδιά και τα προβλήματα είναι μεγαλύτερα. Ναι, οπωσδήποτε. Όσο να είναι, είναι μεγαλύτερα τα προβλήματα, γιατί εμείς δεν έχουμε τα μέσα να τα βγάλουμε πέρα, όχι και η αδερφή μου. Εγώ την παρακαλάω στην αδερφή μου να με πάρει ένα τηλέφωνο για να έρθει γρήγορα στο σπίτι, τίποτα. Δεν έχω άλλο. Κύριε Γιώργο, η Κατερίνα ερχόταν εδώ στο μαγαζί, ψώνιζε. Όσο καιρό ήταν εδώ, έρχονταν. Πώς συμπεριφερόταν? Φυσιολογικά, δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Όσο και τα παιδιά της? Τα παιδιά ήταν φυσιολογικά, μπορώ να πω και πολύ έξυπνα. Και τα δύο. Σχολείο πήγαιναν, κάποτε σταμάτησαν, αυτά είναι ανάγκες. Τα παιδιά, η μητέρα τους φύγανε.